Η Φινλανδία αρνήθηκε να πληρώσει τις οικονομικές της υποχρεώσεις από την αγορά φυσικού αερίου της Ρωσίας σε ρούβλια, όπως έκαναν πολλές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, με αποτέλεσμα η Ρωσία να διακόψει τη ροή φυσικού αερίου. Η ρωσική Gazprom ενημέρωσε τη Φινλανδία πως θα σταματήσει τη ροή φυσικού αερίου από το πρωί του Σαββάτου, αύριο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η φινλανδική κρατική εταιρεία Gazprom. Την ίδια στιγμή, ο Υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, Σεργέι Σοϊγκού, ανακοίνωσε τη δημιουργία 5 μεγάλων στρατιωτικών οχυρών στα σύνορα με τη Φινλανδία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί σε πρώτη φάση είσοδος της χώρας στο ΝΑΤΟ. Η Φινλανδία εξαρτάται σε ποσοστό κάτω από 10% από το ρωσικό φυσικό αέριο, οπότε πιθανότατα δεν θα αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η υπόλοιπη Ευρώπη. Η Gazprom δήλωσε πως θα συνεχίσει να παρέχει αέριο στους Φινλανδούς καταναλωτές από άλλες πηγές μέσω του αγωγού Baltic Connector που συνδέει τη Φινλανδία με την Εσθονία.